Λοιπόν, συνεχίζουμε, έτσι. Συνεχίζουμε. Έχουμε τάξη εξάλλου, θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα κοντά μας. Ναι. Νομίζω ότι είναι έτοιμος. Νίκο, έχεις βάλει για μικρόφωνο. Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Καλά. Τι κάνετε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Έχουμε καλή χρονιά. Υγεία, εύχομαι και πάντα επιτυχίες. Και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να κάνουμε μία με τοπική ερώτηση. Με τοπική. Μέτωπο. Με ποιους, πώς. Κοιτάξτε, πήραμε μια πρωτοβουλία καταθέτοντας ένα κείμενο το οποίο ακριβώς εστιάζει πάνω στην ανάγκη η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο για μια μετοπικό σχήμα όχι σε επίπεδο κορυφής αλλά σε επίπεδο βάσης, με διεργασίες βάσης όπου μπορούν πράγματι οι δυνάμεις του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου να δημιουργήσουν ευρύτερες συσπυρώσεις με αφορμή, ξέρετε, για να μην είμαι και αόριστος, πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Είτε στο κεντρικό, για παράδειγμα, πολιτικό σκηνικό, εκτιμώ ότι με βάση το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορούν να προκύψουν συμπαρατάξεις που αφορούν είτε τις φοιτητικές νεολαίες, το φοιτητικό κίνημα στο σύνολό του, είτε τις ενώσεις των καθηγητών, είτε, για παράδειγμα, ευρύτερα την κοινωνία των εργαζομένων που αφορά και ασχολείται με το νέο σχέδιο αυτό, παρέα βεβαίως με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν συμπράξεις και συμπαρατάξεις δυνάμεων που αφορούν και ζητήματα τοπικού χαρακτήρα. Αποτροπή, για παράδειγμα, κλεισίματος ενός νοσοκομείου, κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει, την αποτροπή κλεισίματος ενός σχολείου ή τη μεταφορά ενός τραπεζικού καταστήματος, όπου δηλαδή πρωτοβουλίες πολιτών μπορούν να αποτελέσουν ριάκια, τα οποία θα δημιουργήσουν τι, αυτό το οποίο δυστυχώς αναγνωρίζουμε όλοι ότι λείπει από την ελληνική κοινωνία. Πια η κοινωνική κινητικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί μπορεί να συναντηθούν δυνάμεις του ευρύτερου χώρου και εκεί ενδεχομένως, χωρίς αυτό να σημαίνει ρευστοποίηση των κομμάτων, τα οποία διατηρούν βεβαίως και την ιστορική τους παράδοση και την πολιτική τους αυτονομία και την αυτοτέλειά τους, εκεί όμως μπορούν να προκύψουν διεργασίες, εγώ λέω και σε επίπεδο κορυφής, που μπορούν να σχηματοποιήσουν μια ευρύτερη συσπήρωση δυνάμεων. Τώρα, πολύ ωραία τα ακούω αυτά που λέτε και πιστεύω ότι θα είναι και εφικτά. Έχουν συμβεί στο παρελθόν. Όμως, ξέρετε, δεν είναι κάτι το οποίο. Συμφωνώ. Αν δούμε, για παράδειγμα, το πώς δημιουργήθηκε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012, αν θυμάστε τον συνιστό Σόν κλπ. Ακριβώς καβαλώντας το κύμα μιας κοινωνικής δυσαρέσκειας, μιας κοινωνικής κίνησης, η οποία ήταν από την περίοδο των πλατιών, αλλά και προηγουμένως ουσιαστικά από το 2008, εκεί τι έγινε ουσιαστικά για να μπορέσει να έρθει στην εξουσία το 2015, συμπαρατάθηκαν ευρύτερες δυνάμεις, απευθυνόμενες όχι μόνο στην παράδοση του ίδιου του συνασπισμού τότε, αλλά και στο δημοκρατικό σοσιαλισμό, στον χώρο της οικολογίας, των κινημάτων κ.ο.κ. Και έτσι, με αυτό το παράδειγμα, κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανέλθει στην εξουσία το 2015. Σε διαφορετικό βέβαια περιβάλλον και με διαφορετικές συνθήκες. Οι συνιστώσεις που συγκροτούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ του 2012 είχαν αποχωρήσει, έτσι. Ναι, ναι. Εγώ όχι, λέω. Ήθελα να πω ότι για να έρθει εξουσία, στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να καταποντιστεί το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκε και στον κόσμο αυτό. Συναντήθηκε προφανώς και με τον κόσμο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Ξέρετε, ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί. Θυμίζω, αν θυμάστε παλιότερα τότε, ότι υπήρχε ένα ακτικό λέξο, το ΕΚΟΜΟΥ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, που δημιούργηκε τότε, το 2013, ακριβώς για να περιγράψει αυτό το οποίο σήμερα έχει μετονομαστεί ουσιαστικά σε Προοδευτική Συμμαχία. Συμμαχία ακριβώς ναι. Ευρύτερες δυνάμεις προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος που το αναφέρω, κύριε Τεμπονέρα, είναι γιατί παρατηρούμε και νομίζω ότι αυτό είναι μια αντικειμενική όσο γίνεται παρατήρηση. Ότι τα δύο κόμματα που σήμερα φαίνεται να κυριαρχούν στην αντιπολίτευση είναι απολύτως ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Είναι προφανές. Και πάρα πολύ κοντά σε ό,τι αφορά τα ποσοστά. Επίσης, δεν είναι μικρή η παράμετρος ότι έχουμε δύο. Έναν απολύτως νέο εκλεγμένο πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ και έναν. Δεν θα τον έλεγες και παλιό. Ούτε δύο χρόνια δεν είναι πρόεδρος ο Ανδρουλάκης, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να έκλεισε δύο χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει και η προσωπική υπόσταση εδώ πέρα. Προφανώς και βρισκόμαστε σε συνθήκες κομματικού ανταγωνισμού, ακριβώς διότι μοιραία έχουμε μπει ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο. Θεωρώ όμως ότι εκείνος ο οποίος θα είναι ο επισπεύδων της διαδικασίας αυτής και θα καταρρεύσει, θέλει να δώσει το σήμα αυτής της δημοκρατικής σύγκλησης των δυνάμεων του χώρου, θα δώσει ένα τέτοιο σήμα στην υπόλοιπη κοινωνία, μακριά από μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, βάζοντας, αν θέλετε, και μια. Χαράζοντας μια γραμμή σε σχέση με ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν, διότι έχουν ακουστεί αρκετά πράγματα μεταξύ των κομμάτων
του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου. Αντεγκλήσει στην προηγούμενη περίοδο. Θεωρώ λοιπόν ότι εκείνο ο οποίο θα λειτουργήσει ω επισπεύδο. Εντάξει, βλέπουμε τη κόντρα και με δημόσιε δηλώσει και ότι... των δύο. Και Ανδρουλάκη και Κασελάκη. Εγώ λέω λοιπόν ότι βεβαίω υπάρχει η αυτοτέλεια και η αυτονομία. Θεωρώ όμω και αυτό δεν απευθύνεται ω κάλεσμα αυτή η πρωτοβουλία στι κομματικέ ηγεσίε, διότι ακριβώ υπάρχει αυτή η συνθήκη η οποία περιγράφεται. Ναι. Όμω η κοινωνία, ξέρετε, βράζει. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει προσκλητήρια δημοκρατία μετά τι ευρωεκλογέ. Ήδη βιώνει πάρα πολλά ζητήματα και κρίσεις σε επίπεδο και δημοκρατίας και κοινωνίας και θεσμών τελικά. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις κοινωνικής κίνησης από τα κάτω, όπου πράγματι μπορούν να δείξουν τον δρόμο, θεωρώ, και την επόμενη μέρα. Επειδή προηγουμένως δεν ολοκλήρωσα το σκεπτικό μου, πολύ σωστά λοιπόν τα βρίσκω αυτά που λέτε και έχουν γίνει και στο παρελθόν. Εφόσον όμως δεν συναντηθεί και η κορυφή, πώς θα φύγει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ή πώς θα ανατραπεί, το βάζω σε εισαγωγικά το ανατραπεί, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, εάν στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία είναι και πάλι το πρώτο κόμμα και οι ηγεσίες κοιτάζουν η καθεμία στη δική τους κατεύθυνση. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Εγώ λέω και λοιπόν σας μιλάνε δύο άνθρωποι οι οποίοι το νομίζω ότι αμφότεροι το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά και το βλέπουμε πολύ αυξημένο ως ένα ενδιαφέρον πρόβλημα, βλέπουμε το ότι να δεν υπάρχει μία ανάγκη δεν υπάρχει εναλλακτική ενός προοδευτικού μετόπου. Κοιτάξτε, ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές το έχουν περιγράψει πολύ εύστοχα λέγοντας ότι βιώνουμε συνθήκες καχεκτικής ισορροπίας στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, τι έχουμε, έχουμε ένα πολύ ισχυρό κόμμα στα δεξιά του πολιτικού φάσματος και έχουμε μια κατακαιρματισμένη και πολύ διασπασμένη αντιπολίτευση. Αυτό είναι κάτι που το οποίο είναι εκεί. Υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και δυστυχώς φαίνεται ότι ο χρόνος μέχρι τις ευρωεκλογές, δεν ξέρω, έχω επιφυλάξει να το δούμε. Μακάρι, εύχομαι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκείνη η δύναμη η οποία πράγματι θα καταφέρει να συσπηρώσει τον κόσμο γύρω της. Δεν βλέπω να υπάρχει ριζική ανατροπή αυτού του πολιτικού σκηνικού. Άρα λοιπόν εδώ λέω τι, ότι η κοινωνική δυναμική είναι εκείνη η οποία μπορεί να επιβάλλει, αν θέλετε, όχι μετά τις ευρωεκλογές, με όρους ηγεμονισμού προφανώς και κομματικής περιχαράκωσης ακριβώς, αλλά τώρα, τώρα που ακριβώς υπάρχει αυτή η συνθήκη, πώς μπορεί να γίνουν αυτές οι κοινωνικές οσμώσεις. Διότι καταλαβαίνω ότι οι ιστορικές παραδόσεις στα κόμματα του ευρύτερου χώρου είναι διαφορετικές, καταλαβαίνω ότι οι στοχεύσεις είναι διαφορετικές. Εγώ σας μιλώ εδώ ως στέλεχος και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, άρα θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι μπροστάρης σε αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει να πω επίσης ότι αυτή η πρωτοβουλία τι αναγνωρίζει, μια διαχρονική αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι αυτή, δηλαδή να μπορέσει να συνδεθεί με αυτό που ονομάζουμε μαζικός χώρος. Συνδικάτα, νεολαία, αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, τι λέω, λέω ότι παράλληλα με την πρωτοβουλία αυτή πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια, όπου η απεύθυνση στο μαζικό κίνημα και υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά πεδία που τα αφήνει η κυβέρνηση ανοιχτά να υπάρξουν τέτοιες ευρύτερες απευθύνσεις σε ευρύτερα κοινωνικά κοινά, σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όπου πράγματι αυτή η δυναμική μπορεί να έχει μέλλον και αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν κλειδί ότι τώρα είναι η ώρα, πριν τις ευρωεκλογές, να υπάρξει μια μεγάλη κοινωνική απεύθυνση στον κόσμο, ανεξάρτητα την κομματική του ένταξη και την κομματική του αφετηρία, και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε. Βεβαίως. Λέω για παράδειγμα ότι έχουμε το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Εκεί καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού χώρου, αν αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιες, να πάρουν θέση. Δεν υπάρχουν ίξεις αφήξεις αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για δημόσια δωρεάν παιδεία και όποιος μιλάει για δημόσια δωρεάν παιδεία θα πρέπει να συσπηρωθεί στην κατεύθυνση του νομοσχέδιου αυτό να μην περάσει. Και αυτό είναι κάτι που αφορά και τη Βουλή βεβαίως, αλλά βεβαίως αφορά και τη δυναμική που αναπτύσσεται εκτός Βουλής. Όταν λοιπόν έχουμε ακτιβισμούς, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, ομιλίες, πρωτοβουλίες, θυμίζω, γιατί παλιότεροι ενδεχομένως το θυμούνται, το 2007 καταφέραμε τότε να σώσουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αν θυμάστε, με μια επιτροπή υπεράσπισης κατά του άρθρου, της αναθεώρησης του άρθρου 16. Το 16 και αυτό ακριβώς έκανε τότε πίσω η κυβέρνηση και προφανώς καταφέραμε και σώσαμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα. Ναι, αλλά εσείς είστε αυτός που είπε προηγουμένως για την αδράνεια της κοινωνίας, την έλλειψη κινητικότητας στην κοινωνία. Βλέπουμε μια κοινωνία η οποία δεν είναι σε κατάσταση alert. Εκεί λοιπόν είναι η δουλειά των κομμάτων ως κόμματα της πολιτικής πρωτοπορίας να μπορέσουν να δείξουν το δρόμο με τέτοιες πρωτοβουλίες, θεωρώ εγώ, προκειμένου να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν και να
να περάσουν τι, τον κόσμο σε μια κατάσταση από την λεγόμενη παθητική αντίσταση σε μια πιο ενεργητική αντίσταση, γιατί περί αυτού μιλάμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Το ζήτημα της ακρίβειας. Θεωρώ και βλέπω ότι, για παράδειγμα, τα δύο μεγάλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματος. Μιλάνε για μείωση των έμεσων φόρων, για ενίσχυση μισθών, για ενίσχυση συντάξεων. Mm-hmm. Αυτά όλα λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να συσπυρώσουν πρωτοβουλίες βάσης, οι οποίες θα κινητοποιήσουν τον κόσμο για να φύγει από τον καναπέ, με λίγα λόγια, mm-hmm. και να μπορέσει να διεκδικήσει το αυτονόητο. Κύριε Τεμπονέρα, επειδή βάλατε το θέμα, το οποίο δεν λείπει από καμία συζήτηση, είτε είναι σε μια παρέα στο σπίτι, είτε είναι σε μια τηλεόραση, σε ένα ραδιόφωνο ή οπουδήποτε. Μιλάτε για την ακρίβεια. Θα σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλίων και ανάλυσης και προτάσεων κτλ., και το κόμμα σας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εκείνο το πολιτικό κομμάτι που θα όφιλε ως αξιωματική αντιπολίτευση πάνω του. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο πρόβλημα. Κοιτάξτε. Και βλέπουμε να βγαίνουν στοιχεία από καταναλωτικές ενώσεις, ακόμα και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και να μην γίνεται follow-up, για να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, στο ζήτημα από το κόμμα σας, με την ένταση που θα χρειαζόταν για το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας. Εντάξει, αρχικά να συμφωνήσουμε ότι η βαρύτατα εκτεθειμένη είναι η κυβέρνηση. Και είναι η κυβέρνηση ακριβώς γιατί έχει πέσει μια τεράστια αντίφαση. Μια αντίφαση η οποία έλεγε τι, από τη μία μιλάγαμε για εισαγόμενη ακρίβεια και από την άλλη ακούσαμε τον Πρωθυπουργό τον ίδιο να μιλάει για πληθωρισμό της απληστείας. Αυτά ναι. τα δύο δεν πάνε μαζί, επιτρέψτε μου να σας πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις προτάσεις, δεν θεωρώ ότι οι προτάσεις οι οποίες κατέφθηκαν και από το ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια των διπλών εθνικών mm-hmm. εκλογών είναι σε κακή κατεύθυνση. Έχουμε δει άλλωστε παραδείγματα με αποτελέσματα, παρακαλώ, και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χώρες οι οποίες μείωσαν τους έμεσους φόρους, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και βλέπουμε και, αν θέλετε, ελεγκτικούς μηχανισμούς σε άλλες χώρες να λειτουργούν, κάτι στο οποίο πάσχουμε εδώ, με αποτέλεσμα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το βρεφικό γάλα να είναι στο 213% σχέση με τη Σουηδία ή 7% πάνω από το Ντουμπάι. Βλέπουμε τη βενζίνη να πωλείται πολύ ακριβότερα σχέση με την Κύπρο. Βλέπουμε τα γαλακτοκομικά μας, το ελαιόλαδο σε άλλες χώρες της Ευρώπης να πουλούνται πιο φτηνά από ό,τι στη χώρα. Άρα λοιπόν, αν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις, θα πω εγώ, και όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και όσον αφορά το ζήτημα των έμεσων φόρων, αλλά τελικά και για μια κυβέρνηση ή για μια πρωτοβουλία, τέλος πάντων, η οποία πρέπει να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Διότι εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Με τη μεντεωκή υπεροπλία, την οποία έχει βεβαίως η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, προσπαθεί να μας πει ούτε λίγο το πολύ ότι τα πράγματα πάνε καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί λοιπόν, έτσι. Για να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Πείτε μας πώς πάνε τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι πάσχουμε σε επίπεδο προτάσεων. Προφανώς η ένταση της αντιπολίτευσης χρειάζεται και μια περαιτέρω υποστήριξη, η οποία, αν θέλετε, στη δική μας περίπτωση γίνεται σε ένα περιβάλλον, θα έλεγα, όχι εχθρικό, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αντίστοιχο με αυτό το οποίο βιώνει μια, η κυβέρνηση. Μια κριτική πριν εκεί, πάμε. Εκεί όμως είναι η δική μας δουλειά, να ενεργοποιήσουμε και τα μέλη του κόμματός μας, τους φίλους μας, ως κοινωνικούς πολλαπλασιαστές, για να έχουμε μια καλύτερη απεύθυνση προς την κοινωνία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι πολύ σημαντική η κοινωνική κίνηση, διότι ακριβώς το μήνυμα αυτό το οποίο εκπέμπουμε και μπορεί να μην μπορεί να περάσει για διάφορους λόγους μέσα από τα ΜΜΕ αυτή τη στιγμή, να μπορεί να περάσει στη βάση της κοινωνίας, εκεί όπου ζει και αναπνέει η κοινωνία. Επιτρέψτε μου κάτι που είναι παρατήρηση, κριτική, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα το ονομάσουμε. Έχω την εντύπωση ότι αν ρωτήσετε τώρα τους πολίτες σε ποιο θέμα έχει δώσει προτεραιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει μάχες τηλεοπτικές και άλλες, θα σας πω ότι είναι στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Και τα άλλα είναι λίγο πίσω. Το ακούω με προσοχή αυτό που λέτε. Προφανώς εδώ έχουμε μία συνθήκη όπου η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους, θεμητούς και αθέμητους θα πω εγώ, έχει καταφέρει να βάλει την ατζέντα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι παραχωρούμε από τη σημασία την οποία έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και άρα κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω, θα πω εγώ, σε σχέση με αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, βεβαίως, υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα στα οποία πρέπει να επικεντρώσουμε και να αναδείξουμε τη στρατηγική μας για να απαντήσουμε στα προβλήματα των πολιτών. Άρα, συμμερίζομαι αυτό που λέτε εν μέρη, ότι ακριβώς θα πρέπει και άλλα ζητήματα ταυτόχρονα ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να τα αναδεικνύουμε με αντίστοιχα μεγάλη έμφαση. Κατά τη γνώμη σας, το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να αποτελεί μια κόκκινη γραμμή για τα στελέχη. Θα σας πω το εξής και μου κάνει εντύπωση η συζήτηση με τον τρόπο τον οποίο γίνεται το τελευταίο διάστημα. Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε? Δεδομένο πρώτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ από θέση αρχής είναι υπέρ της ελεύθερης και ανεμπόδιστης συμβίωσης των ανθρώπων, είτε του ιδίου είτε διαφορετικού φύλου. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το λέγαμε πάντα, θα ξεκινήσουμε να το λέμε. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι υπάρχει μόνο μία πρόταση νόμου. Αυτή είναι αυτή η οποία έχει φέρει
και έχει επανακαταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. ΣΥΡΙΖΑ, και λίγο πιο προωθημένη, αν θέλετε, σε σχέση με αυτό το οποίο ακούμε προς το παρόν, γιατί θα δούμε μετά τις αντιδράσεις τι είναι αυτό το οποίο θα καταλήξει να έρθει προς ψήφιση. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Όχι μόνο το έχουμε δει, επιτρέψτε να σας πω ότι και με τις αντιδράσεις που βλέπω, αλλά και αυτή το μασάζ το οποίο γίνεται αυτές τις μέρες, έχω έντονες επιφυλάξεις του τι είναι αυτό το οποίο θα έρθει τελικά και αν πράγματι θα συμφωνούμε. Άρα, εκ προημίου δεν μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε με κάτι το οποίο δεν έχουμε δει. Όταν έρθει λοιπόν το νομοσχέδιο, αν αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να συμβαδίζει με τις αρχές και τις αξίες όπως έχουμε εξαγγείλει, βεβαίως θα εξετάσουμε τη στάση μας. Μέχρι τότε όμως νομίζω περιμένουμε και από εκεί και πέρα βεβαίως οι βουλευτές μας, διότι ακούω και το ζήτημα της πειθαρχίας και το καθεξής, τι έχουν κάνει όλοι, έχουν συστρατευθεί και συνταχθεί με την πρόταση νόμου, την οποία όλοι έχουν υπογράψει και την οποία καταθέσαμε πριν από μερικές ημέρες. Άρα θεωρώ ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, γιατί από θέση αρχής έχουμε καθορίσει τη στάση μας όχι μία, αλλά δεύτερη φορά. Διότι ακριβώς είναι νομοσχέδιο, μια πρόταση νόμου, η οποία έρχεται ξανά. Ότι είναι εκ του περισσού, λέτε. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίθεται κανένα θέμα να τεθεί κομματική πειθαρχία για κάτι το οποίο το θεωρώ προσωπικά αυτονόητο για όλους τους βουλευτές. Κύριε Τεμπονέρα. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν μια επιχείρηση να δοθεί ένας επιπλέον τόνος σε κάτι όμως είναι, το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι και ισχύει έτσι κι αλλιώς. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχετε ότι και πάντα συνέδριο τον επόμενο μήνα. Έλος του Φλεβάρι, βεβαίως, θα έχουμε ευκαιρία να πούμε πάντα πολλά πράγματα. Πάντα είναι χαρά μας που είστε εδώ. Και δική μου, πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα σε όλα τα άλλα που, επειδή έχω το προνόμιο, παρακολουθώ τα μηνύματα που έρχονται στο YouTube, θέλω να έρθετε σε κάποια εκπομπή και να μιλήσουμε για το συνταξιδοτικό. Με μεγάλη χαρά. Θα μπορείς να τους διαφωτίσετε με τον καλύτερο και εκεί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σήμερα, μια που τα αναφέρατε, έχουμε την εξαγγελία και την ανακοίνωση της αύξησης των εισφορών για 1,3 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, 9,6 πέρσι, 3,46 φέτος, 25-26% περίπου αύξηση των εισφορών σε επαγγελματίες μετά το χαράτσι που μπήκε με το φορολογικό πριν από μερικές εβδομάδες, αμέσως για εκείνους οι οποίοι ορκίζονταν στο όνομα δίθεν της μεσαίας τάξης. Άρα και ασφαλιστικό και φορολογικό, χαμένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τώρα κινδυνεύουν να μείνουν 1.400.000 χωρίς ασφαλιστική περίθαλψη. Χωρίς αυτοί που έχουν τις οφειλές, σωστά. Κύριε Τεμπονέρα, και πάλι ευχαριστούμε πολύ.